Δίπλα στον Φερνάντο Σάντος. Ο Καραμπαλιά που βγαίνει σε πλεονεκτική θέση και το γκολ από τον Αλεξάνδρ Ιασβίλη, ψυχολογία για την ελληνική ομάδα στο 3. Από ένα πλάγιο... Και ενώ στην αμυνά μας από το πουθενά δεν υπήρχε παίκτης κοντά στον Ιασβίλη, έγινε το λάθος, γιατί μπορεί να γίνει το λάθος σε μια απόκρουση, δεν υπήρχε το περιθώριο να βγει ένα παίκτη εκεί, να βγει πρώτο ζωή στον Ιασβίλη. Είχε βγει και λίγα βήματα ο Σιφάκης, ήταν εύκολη δουλειά για τον Ιασβίλη να πρασάρει. Πάμε στον Αλέξη Σωτηρόπουλο, δίπλα στον πάγκο της Εθνικής. Ο Φερνάντο Σάντος είναι στην άκρη της γραμμής. Έδειξε να αναρωτιέται, άνοιξε τα χέρια τη στιγμή του γκολ, αλλά αμέσως χειροκροτεί τους παίκτες. Πάμε, με ηρεμία τους φωνάζει. Και εδώ που τα λέμε Χρήστο και Αλέξα, ήταν να δεχτούμε ένα γκολ καλύτερα που είναι τόσο νωρίς. Έχουμε το χρόνο να απαντήσουμε. Πάντως να δούμε λίγο, Αλέξη, για να αναλύσουμε λίγο τη φάση. Υπάρχει σαφέστατο κενό, απόσταση δηλαδή μεταξύ του Αβραάμ Παπαδόπουλου που δεν είναι κοντά στο παίχτη και μέχρι να κλείσει από εκεί και πέρα, γιατί είχε ανέβει και πιο πάνω από Παπασταθόπουλος. Ο Σπυρόπουλος έχει προλάβει ο Ιασβίλ και έχει πρασάρει. Πολύ φτηνό. Πρόθεση του στόπερ, το Ρωσίδης. Σαλπικίδης με τον Καλάτζε. Κλείνει και ο Κβιρχβέλια η σέντρα του το Ρωσίδη. Έρχεται ο Σαλπικίδης να υποφεληθεί. Μήτρογλου με τον Τακουνάκη, Ασατιάνη, Σπυρόπουλος 1-1. Ναι, ναι, 1-1. Ο Νίκος Σπυρόπουλος βρίσκει την πιο κατάλληλη στιγμή να βάλει το πρώτο του γκολ με την Εθνική Ελλάδος σε μια οργανωμένη, συντονισμένη, καλή επιθετική προσπάθεια από την δεξιά πλευρά της ελληνικής ομάδας. Η μπάλα ήρθε στα καρέ. Προσπάθησε να σκοράρει με την πρώτη επαφή του με την μπάλα ο Μήτρογλου, δεν έγινε. Από το rebound ο Νίκος Σπυρόπουλος γράφει το 1-1 ξανά. Εδώ μπαίνει ο Σαλπικίδης, γυρίζει την μπάλα. Ο Νίτρο προσπαθεί με τα κουνάκια, έξι να το κάνει. Διώξανε στη γραμμή και εκεί φάνηκε η φάση να τελειώνει. Έχει ακολουθήσει ο Σπυρόπουλος το πέναλτι και με το σουτ. Εδώ ξαναβλέπετε τη φάση. Μπαίνει ο Σαλπικίδης, γυρίζει. Τα κουνάκια από το Μήτρογλου διώχνουν στη γραμμή. Φαίνεται ότι το γλίτωσαν όπως και στη φάση του Σαλπικίδη. Η μπάλα γύρισε στον Σπυρόπουλο